βήμα της κοινωνικής πολιτικής. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από σήμερα ήδη έχει ανοίξει τους αναπτυσσόμενους χώρους για συνανθρώπους που βρίσκονται σε καθεστώς αστυγείας, επεκτείνοντας την υγεία και διευρύνοντας τα κριτήρια εισδοχής στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και στο Κνοτήριο Αστέγων. Ταυτόχρονα ανοίξαν από σήμερα τα καπί, τονίζω όχι ως καπί, αλλά ως χώροι παραμονής για όσους αισθανθούν δυσφορία. Και από αύριο ανοίγουμε επίσης το ισόγειο του αρχιτεκτονικού στην Αγγελάκη και το φουαγέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκη στις ώρες 11 με 7, τις ώρες του τάψου. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν οι οδηγίες που βγάλαμε φέτος για πρώτη φορά για το πώς θα συμπεριφερθούν στο κάψωμα. Δηλαδή η χρήση ανοιχτόχρωμων ενδυμάτων, η αποφυγή βάδισης στην ηλιόλουση πλευρά του δρόμου, η κατανάλωση άφθονων υγρών και εφόσον δεν υπάρχει χρόνο υπέρτασης, η λήψη αλατισμένης τροφής για να αποφύγουν την αφυδάτωση.